Και ο Σπύρος Λικούδης, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του Ποταμιού. Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κύριε Πουλάκη, τώρα υπάρχει δόγμα Πολάκη στο θέμα της δικαιοσύνης, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά σε σχέση με την προφυλάκηση του Γιάννου Παπαντονίου. Λοιπόν, θέλω να πω τέσσερα σημεία από τη σκέψη μου. Πρώτο, μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, την ομόφωνη απόφαση για προφυλάκηση του κύριου Παπαντονίου, φαίνεται πρώτον η πολιτική έκταση της διαφθοράς σε μια συγκεκριμένη κυβερνητική περίοδο 96-2004, δηλαδή επί των κυβερνήσεων Σιμίτη. Δεύτερον, φαίνεται πια καθαρότερα στον ελληνικό λαό ο ουσιαστικός δρόμος της χρεοκοπίας της χώρας μας του 2010, το πώς φτιάχτηκε αυτό το χρέος των 326 δισεκατομμυρίων ευρώ και πώς φέρανε τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σκέψη τρίτη. Φαίνεται πια ότι αυτό το οποίο έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει το παλιό πολιτικό σύστημα το οποίο μας οδήγησε, βγαίνει στην επιφάνεια. Θα ήθελα δε να επισημάνω ότι και ο κύριος Τσοχατζόπουλος αλλά και ο κύριος Παπαντονίου δεν καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτό είχαν κατορθώσει με τις νομοθετικές ρυθμίσεις στην ίδια περίοδο η ίδια κυβέρνηση, το παλιό πολιτικό σύστημα να κάνει τέτοια, να φτιάξει έτσι τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, να βάλει τέτοια χρονικά όρια, ούτως ώστε να έχουν απαλλαγή από αυτό. Γιατί καταδικάστηκαν? Καταδικάστηκαν διότι υπήρχε το θέμα του μαύρου χρήματος, το οποίο δεν παραγραφόταν, ειδικά δε ο Παπαντονίου, διότι ήταν το όνομα της συζύγου του στη λίστα Λαγκάρτ, και όλοι γνωρίζουμε πάλι, ξαναθυμόμαστε, ότι τη λίστα Λαγκάρτ πάλι συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης της ίδιας περίοδου την είχαν για δύο χρόνια ξεχάσει το στικάκι σε ένα σερτάρι. Άρα λοιπόν, ολοκληρωμένα η απάντησή μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήσατε να την πω, είναι ότι βγήκε πια στην επιφάνεια αυτό το οποίο ψυχανεμιζόταν ο καθένας. Άρα, οι οποιαδήποτε θέλουν να κρυφτούν πίσω από την δήλωση της πριν από 10 μέρες του κύριου Πολάκη, δείχνουν την αμηχανία τους, δείχνουν το ότι κάτι υπάρχει που ακόμα φοβούνται.